Χρήστο. Καλώς ήλθατε. Καλώς σε βρήκαμε. Κοίταξε τις μούρθα αναπάντεχα. Κοίταξε πόσο όμορφη είναι. Όμορφη είναι την Ελλάδα και σήμερα να μην χαρακτηριστούν εμάς. Κοίταξε τα χέρια. Πείστε μου, τι έγινε με τον πρόεδρο. Αχ, παιδάκι μου, το ότι τραβήξαμε δεν λέγεται με αυτόν. Δεν σταυρούσε για να μην συγχυστείς. Αλλά μας ταλαιπώρησε, μας βασάνισε. Μα γιατί? Είχε έρωτα, μεγάλο έρωτα. Έρωτα, τι έρωτα? Έρωτα, παιδάκι μου, ήταν ερωτευμένος μαζί μου. Τρέλα, παιδάκι μου, ήθελε να την παντρευτεί. Καλά, τι ηλικίας ήταν? Ήταν νέος? Νεότατος. Στο άνθρος της ηλικίας του. Μόλις 60 ετών. 60? 5 παιδιά, το έκτο στην κοιλιά γιατί η γυναίκα του ήταν έγκυος. Α, τον παλιό γάιδαρο. Δηλαδή, γαμπρός πολύτεκνος και παντρεμένος. Μέρα, νύχτα δεν μας άφηνε σε ησυχία. Έλεγε ότι θα χωρίσει τη γυναίκα του και θα αφήσει τα παιδιά του. Α, ώστε έτσι λοιπόν έπεσε το ξύλο. Μα το είχε παρακάνει πια. Και σαν να μην έφτανε αυτό, προχτές το βράδυ μου κουβαλιέται ξαφνικά στο σπίτι. Ντινούλα μου, μου λέει, δεν αντέχω άλλο, σε λατρεύω. Και ορμάει να μ' αγκαλιάσει. Βάζω τις φωνές, του ρίχνω μια κλωτσιά. Μαρπάει από τα μαλλιά, τον αρπάω από τα μουστάκια. Ευτυχώς εκείνη τη στιγμή ήρθε η μάνα μας. Αρπάει ένα τηγάνι, του το φέρνει στο κεφάλι. Του το έσπασες τουλάχιστον? Στράβωσε το τηγάνι.